Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ, Γευγένη Πριγκόζιν, σκοτώθηκαν την Τετάρτη όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Τβέρ. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη, ενώ η Ρωσία επιβεβαίωσε το θάνατο του 62χρονου Πριγκόζιν. Πρόκειται για τον άνθρωπο που προχώρησε σε εξέγερση ως επικεφαλής των μισθοφόρων εναντίον της Ρωσικής Στρατιωτικής ηγεσία το μήνα Ιούνιο, την οποία έπειτα ματέωσε ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και ο στρατιωτικό ηγέτη τη εταιρεία του Δημήτρη Ούτκιν. Στο αεροσκάφο επέβαιναν 10 άνθρωποι, ανάμεσά του τρία μέλη του πληρώματο. Κατά τι πρώτε πληροφορίε, όλοι επιβαίνονται στο αεροσκάφο είναι νεκροί, ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων. Η συντριβή αεροσκάφου στη Ρωσία με το όνομα του αρχηγού τη Βάγνερ να περιλαμβάνεται στη λίστα επιβατών είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμυρ στι Δήλωσε ο σύμβουλο τη Ουκρανική Προεδρία, Μιχαήλο Ποντολιακ. Ο θάνατο του επικεφαλή τη εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρωσία δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν, εάν επιβεβαιωθεί, δήλωνε την Τετάρτη η Έντριεν Βάτσον, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλεία του Λευκού Οίκου, επισημένοντα πω ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει ενημερωθεί σχετικά.